διπλή τραγωδία, ανίποτος πόνος και πολλά γιατί. Η 18χρονη Κατερίνα Χαραλάμπους από τη Λεμεσό, η οποία κυοφορούσε το τρίτο της παιδί, ξεψύχησε στην ασφαλτό, αφήνοντας ορφανά έναν ήπιο 17 μηνών και ένα βρέφος 5 μηνών. Το φοβερό δυστύχημα σημειώθηκε 10 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Λίγη ώρα προηγουμένως, η Κατερίνα και ο 21χρονος συμβίος της αναχωρούσαν από τη Μαγιά όπου διέμεναν για τη Λεμεσό. Νιώθουμε συγκλονισμένοι. Έχει από το πρωί που ακούσαμε τα κακά μαντάτα. Ο νεαρός είναι μόνιμος κατοίκος του χωριού μας. Η άτυχη κοπέλα των τελευταίων περίπου 1,5 μήναν ενοικιάσε ένα σπίτι εδώ στο χωριό. Δηλαδή είχε δύο παιδάκια. Ό,τι και να πούμε, ό,τι όνειρα και να έκανα, δυστυχώς έσβησε. Το κακό δεν άργησε να συμβεί λίγο μετά τις κηβίδες στην προσπάθεια του νεαρού να προσπεράσει με ηλικιώδη ταχύτητα όχημα που προπορευόταν. Απόλεσε τον έλεγχον του οχήματος του με αποτέλεσμα να ανατραβεί διαδοχικά σε παρακείμενο χωράφι, να χτυπήσει σε περιτύχημα. Σίγουρα το όχημα είχε αυξημένη ταχύτητα με αποτέλεσμα να συρθεί σε τόση μεγάλη απόσταση. Ούτε ο 21χρονος ούτε 18χρονοι φορούσαν ζώνη ασφαλείας, με αποτέλεσμα και οι δύο να εξφενδονιστούν από το αυτοκίνητο και η νεαρή μητέρα να βρει ακαριαίο τον θάνατο. Ο οδηγός δεν τραυματιστήκε σοβαρά, αφού έτυχε τον πρόβο βοηθειών, απελήθηκε συνελήφθη από την αστυνομία. Για να διαπιστώσουμε αν ήταν υπό την επίδεια ουσιών, θα γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις αφού λήφθηκε αίμα από τον οργανισμό του. Την ίδια ώρα η μονάδα οδικής ασφάλειας της Reaction καλεί την πολιτεία να στηρίξει άμεσα τα παιδιά και την οικογένεια της 18χρονης. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να εξηγήσεις σε μικρά παιδιά την απώλεια της μητέρας τους και να μπορέσεις να τα στηρίξεις ψυχολογικά. Από τις αρχές του χρόνου μετρούμε 30 νεκρούς στην άσφαλτο, έναντι 33 στην αντίστοιχη περσινή περίοδο.